αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη διαμαρτυρία των Ελλήνων αστυνομικών. Όλοι γνωρίζετε από χτες το βράδυ, σας έχουν βομβαρδίσει τα κανάλια με την είδηση, την άσχημη είδηση με τους αστυνομικούς, οι οποίοι δέχτηκαν βόμβες Μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Τραυματισμένοι οι αστυνομικοί, πραγματικά αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Ο διεθνής τύπος λέει σχόλια που ούτε στη Ζιμπάμπουε να ήμασταν. Στη Ζιμπάμπουε δεν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Ανεπίτρεπτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Είναι αποτέλεσμα του ενδιαφέροντο που δίνει η πολιτική ηγεσία για την αστυνομία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ πρώτα. Καταρχήν να πούμε. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, χθες το βράδυ γύρω στις 9 κατηφόρησαν από τα Εξάρχεια γνωστή ομάδα, όπως λένε μεταξύ τους οι αστυνομικοί. Ναι. Έρχομαι από το ΑΤΑΦ Ομονίας τώρα πριν από λίγα λεπτά. Θα δούμε εικόνα, γιατί η κυρία Γεροβασίλη πήγε εκεί και τα άκουσε. Άκουσε τα σχολιανά της υπουργός. Θα τη δούμε σε πολύ λίγο. Πολλά. Για πες μας. Κατηφόρησα λοιπόν, αν είναι δυνατόν, από τα Εξάρχεια μέχρι την Ομόνια, μια ομάδα 50 ατόμων, αδιαφορώντας για τις κάμερες και για τα κλειστά κυκλώματα τα οποία υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Και έκαναν μία συντονισμένη επιχείρηση, μία επίθεση, ρίχνοντας περισσότερες από 50 μολότοφ κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν... Του μεροκάμα του αστυνομικός! Έτσι. Στην οδό Βεραντζέρου βρίσκεται, να πούμε, το αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Επί 3-4 λεπτά δεν μπορούσαν πραγματικά να σηκώσουν κεφάλι. Κάηκαν αυτοκίνητα, κάηκαν περιπολικά. Τραυματίστηκαν οι άνθρωποι, το σημαντικότερο από όλα. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι τραυματίστηκαν άνθρωποι από τα θραύσματα. Αστυνομικοί. Βέβαια, αστυνομικοί οι οποίοι ήταν στα πόστα τους, δηλαδή στις σκοπιές. Η μία είναι ακριβώς απ' έξω που βρίσκεται και η κλούβα. Και φυσικά. Για να βάλω φωτιά σκοπό, πήγαν τον κάψιμο ζωντανό. Κανονικά. Μιλάνε σήμερα θα πεθάνατε, φωνάζαν οι δράστες. Πάμε να δούμε. Έτσι. Τι έγινε πριν από λίγα λεπτά έξω από το αστυνομικό τμήμα Ομονίας, όπου πήγε εκεί η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, άκουσε τα σχολιανά της από τους αστυνομικούς και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Πάμε. Κάντε λίγο άκρη, παιδιά. Έχετε και μούτρα και πάντια, δεν σας θες. Ανοίγτε οι άνθρωποι. Επικίνδυνοι. Ανήκαν οι άνθρωποι επικίνδυνοι, φώναζαν. Τα ακούτε. Οι συγκεντρωμένοι αστυνομικοί, όπως τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Νικόλα Ρίγα, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών. Κύριε Ρίγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι άλλο θα δούμε, κύριε Ρίγα, τι άλλο θα δούμε. Αυτή τη στιγμή μόλις έφυγε ο υπουργός από το ΑΤΑΦ Ομονίας. Έφυγε υπουργός. Μόλις τώρα, ξέρει αυτή τη στιγμή. Ακούει τα ίδια που άκουσε και κατά την είσοδο. Αυτή δεν είχαν δηλώσει στα κανάλια. Τι σας είπε σε εσάς, γιατί στα κανάλια ξέρω να κάνω δηλώσεις. Στους αστυνομικούς, τι είπε σε εσάς. Δεν ήμουν στην υπουργό, δεν ξέρω υπουργό τι είπε. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ήρθαμε εδώ σαν ένωση να διαμαρτυρηθούμε. Καλέσαμε και άλλες ενώσεις και την Πανελλήνια Ομοσπονδία να διαμαρτυρηθούμε για τους αστυνομικούς, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχονται συνεχώς επιθέσεις δολοφονικές, δολοφονικού χαρακτήρα. Ο σκοπός είναι ένας, ο στόχος είναι ένας, να έχουμε νεκρό αστυνομικό. Αυτό εμείς αποφασίσαμε να το προασπίσουμε όσο γίνεται. Αυτό μας ενδιαφέρει, η ζωή των συναδέλφων και κατά συνέπεια ένας φοβισμένος αστυνομικός είναι προφανές ότι δεν μπορεί να προασπίσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Έτσι ακριβώς. Ένα αστυνομικό ο οποίος θέλει να είναι προακυπημένος για να προασπίσει και αυτή τη σειρά του τον Έλληνα πολίτη. Έχουμε πραγματικά, πείτε μου, δεν σας ακούω. Είναι δραματικά τα πράγματα και είναι δραματικές οι καταστάσεις. Να μην μπορεί ο αστυνομικός πλέον να προστατεύει ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Πώς θα προστατεύσουμε τον πολίτη. Και η πολιτεία τι κάνει, έχει γυρίσει την πλάτη της, να τρώνε μόνο στις δεξιώσεις, τις καραβίδες. Χθες που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση, όπως την έχουμε αναφέρει, είχαμε την πρώτη μέρα τη λειτουργία του νέου σχεδίου απόμευσης για το κέντρο της πόλης, είχαμε όμως και τα μαύρα γενέθλια 3 ετών από την κατάργηση της ομάδας Δέλτα. Να το θυμίσουμε αυτό. Η ομάδα Δέλτα με τα μηχανάκια που βοήθαγε. Είχαμε 3 χρόνια. Χθες το 2015 καταργήθηκε από τον υπουργό κ. Τόσα η ομάδα Δέλτα. Και διέλυσαν και την πρεμιέρα του Περσέα. Δεν ξέρουμε τι σχέδια θα υπάρχουν. Αν λέγεται Τυχαία, αν λέγεται Περσέα, αν λέγεται αύριο Αυρομένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρχει η βούληση ότι αυτοί οι παχαλάκιδες
σαφήνα, τα διάφορα άβατα, τα οποία μέσα παρασκευάζονται από κοινωνικέ τράκε. Βγαίνουν ενόπλοι, χτυπάνε και ξαναστέλνουν εκεί σε αυτό το άσυλό του να τελειώσει αυτό το φαινόμενο. Δεν θα επιτρέψουν μάλλον οι εργαζόμενοι να μην γυρίζουν στι οικογένειέ του με ασφάλεια τα παιδιά του. Πόσα χρήματα παίρνει ένα άνθρωπο που υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία και βρίσκεται έξω στον δρόμο, κύριε Ρίγκα, και κινδυνεύει η ζωή του? Για πείτε μα. Τι μισθό παίρνει αυτό που μου λέτε τώρα? Ναι. Οι μισθοί είναι πενιχροί και έχουν δεχτεί και ένα σωρό μειώσει. Η μισή ενός αστυνομικού, ενός νέου στη φύλακα που βγαίνει για σχολή σήμερα, είναι περίπου των 700-800 ευρώ. Με 700 ευρώ λοιπόν ο αστυνομικός κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Καθημερινά. Καθημερινά δέχεται επίθεση ο αστυνομικός για τα 700 ευρώ. Και οι μανάδες των αστυνομικών προσεύχονται κάθε βράδυ και οι γυναίκες τους να γυρίσουν σόκια βλαδί στο σπίτι. Και αντιχεί... Μα οι επιθέσεις που δεχόμαστε κατά καιρούς δεν είναι μόνο με, όπως θέλουμε, μολότοφ ή με πέτρα. Μήπως ξεχνάμε τις δολοφονικές επιθέσεις με καλάζνικο ή καλάζνικο που είναι έξω από τις δημιουργίες, ούτε δεν έχουμε ξεχάσει τις διάφορες επιθέσεις κατά καιρούς με πολυβόλα όπλα. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ένα πράγμα. Ακούμε τόσα χρόνια για την λεγόμενη ανάπτυξη. Ανάπτυξη και επενδύσεις που έρχονται από την πόλη. Μα πώς έρχεται από τη χώρα ανάπτυξη και επενδύσεις όταν δεν έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας, ένα κλίμα σοβαρό κλίμα επενδυτικό? Πείτε μου, σε μια χώρα που τρέφουν οι σφαίρες και οι μολότοφ, ποιος θα έρθει να επενδύσει? Οι αστυνομικοί εξήλθαν από το 401. Μήπως γνωρίζετε? Ευτυχώς για αποτύχει και μόνο ευτυχώς ήταν οι ελαφρά τραυματίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στο πλευρό των αστυνομικών. Να είστε καλά. Είπε κάτι στον κύριο Ρίγα, σαν γραμματέας του Εστάξης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κύριε Ρίγα, ο στρατηγός ο Πέτρος ο Μπούγιος είμαι. Έχετε την αμέση συμπαράσταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και του Πρόεδρου του Γιώργου Καραζαφέρη. Είμαστε στο πλευρό σας και εγώ καθημερινά ασχολούμαι με το θέμα. Λοιπόν, πρέπει... Το πολιτικό σύστημα που διαχρονικά βλέπει το θέμα και το χαϊδεύει, το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάτσει κάτω μαζί με όλους τους φορείς και ποιο θα μπει λύσεις. Ευχαριστούμε τις στηρίξεις, αλλά δεν θέλουμε λύσεις. Η στήριξη δικιά μας... Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Και πραγματικά θα κοιτάξουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε ώστε οι Έλληνες αστυνομικοί πλέον να βγαίνουν και να μην φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Νικόλα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Υπερβαίνουν τον εαυτό τους πολλές φορές. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βασίλη Νουλέζα, ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτυρας, ποινικολόγος ο άνθρωπος. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα εκεί και είδε με τα μάτια του τα όσα συνέβησαν. Κύριε Νουλέζα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Νουλέζα. Καλησπέρα, γεια σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Είχα το θλιβερό προνόμιο, γιατί επαγγελματικά, αλλά και γενικότερα ως άνθρωπος, κινούμε πάρα πολύ στο κέντρο, παρόλο που πάρα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι μου με αποθαρρύνουν λέγοντάς μου ότι είναι επικίνδυνο και βρώμικο. Αγαπητέ Βασίλη, τι είδες χτες το βράδυ? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Τι είδατε? Στις 9 παρά το βράδυ λοιπόν, βρισκόμουν στην πλατεία Καραϊσκάκη μαζί με κάποιον συνάδελφο και επαγγελματικό λόγο και ανηφόριζα προς την Δερανζέρο. Βρισκόμουν σε μια απόσταση 200 μέτρων περίπου όταν άκουσα φωνές, έντονο θόρυβο, να σπάνε παντρείς από το κινητού, να χτυπάνε με ξύλα από την πένα, να πετούν μπουκάλια προφανώς και μονότα. Και φαινόταν, ας πούμε, δεκάδες ανθρώπων, ντυμένοι περισσότεροι με μαύρα ρούχα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ακουγόντουσαν ύβρες και αυτιές. Σε κάποια στιγμή πλησίασα περισσότερο προοδευτικά και δεν μπορώ να σου πω. Κρίθηκα και όλα. Σωματεία και ρεότητά μου, δεν είχε όπως θα κατέβαιναν προς την Περαντέρου, τώρα γραμμάτα να κάτι και να διπτάλω και να κρυφτώ. Σας λέω χαρακτηριστικά. Αυτά έγιναν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Εγώ ανέβηκα και έφτασα από έχουμε πρόβλημα και με τη γραμμή κιόλας. Είδα τον αστυνομικό είσοδο του ΑΛΦΑΤΑΚ να δέχεται έντρομος την επίθεση. Νωρίτερα έχουν χτυπήσει και έχουν κοιτάξει με αυτό το στο βάνι του Λούμπα. Υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή, βοηθήστε μας λίγο και ο ηχολήπτης μας. Δυναμώστε λίγο τον ήχο στο στούντιο να ακούμε καλύτερα. Δεν μας ακούω. Μάλιστα, υπάρχει μια δυσκολία λίγο με τη γραμμή. Άρα, κύριε Νουλέζα, μας λέτε πραγματικά μια περιγραφή απίστευτη. Κινδυνεύσατε κι εσείς, κρυφτήκατε, είπατε για να σώσετε τον εαυτό σας και είδατε όλη αυτή την κατάτια τη χθεσινή. Ναι. Μια επισήμανση, πώς είναι δυνατόν
να νιώθει αισθήματα ασφάλειας ότι μπορεί η ελληνική αστυνομία για συνοδεύσουν την πολίτη, όταν η ίδια η Ελλάδα πλέπει στην Καμπούλ, στο Καράτσι, σε κάποια ασιατική χώρα που δρούν τρομοκρατικές οργανώσεις, δέχεται βομβαρδισμό. Αυτό ήταν βομβαρδισμός και πιστεύω είναι στη σωματική αρχαιρετότητα τη ζωή των αστυνομικών που βρισκόταν εκεί. Μάλιστα. Το αστυνομικό τάφο, ο μόνης ο πέτρα φύλαξη, δυστυχώς είναι πενιχρά. Ένας αστυνομικός μου είπε με παράπονο, γιατί είδα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους το φόβο και τον τρόμο στους αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν και πανικοβλημένοι, μου είπαν, κύριε Νουλέζα, είμαστε 25.000 αστυνομικοί στο λεκανοπέδιο και σε 7-8 υπηρετούμε πολιτικά πρόσωπα ή στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων. Με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί, αποδομηθεί και απαξιωθεί τελείως η ελληνική αστυνομία. Κύριε Νουλέζη, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν είναι καθαρή η γραμμή, υπάρχει ένα πρόβλημα με το σήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχε απόλυτα δίκιο, Φίλιππε, στην προηγουμένη περίπτωση. Αφού δεν μπορεί να σου λέει, δεν μπορούν να προστατευτούν οι αστυνομικοί. Θα προστατευτούν, θα μας προστατεύσουν. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι την κυρία Βασιλοπούλου. Εάν ένας αστυνομικός απαντήσει εκείνη τη στιγμή ενώ δέχεται πραγματικά πειρά. Ή δέχεται επίθεση από βόμβες Μολότοφ με το όπλο του, με το περίστροφό του. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, το θέμα. Πείτε μας για το χρήσιμο, είναι το θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Συμβεί αυτό. Ο αστυνομικός θα βρεθεί κατηγορούμενος και θα πρέπει να αποδειχθεί από την δικογραφία που θα σχηματιστεί, από τις καταθέσεις τις μαρτυρικές και από όλο το υλικό, εάν ενήργησε και λειτουργήσε έτσι γιατί βρισκόταν πραγματικά σε άμυνα. Δεν μπορεί να το όπλο του, δηλαδή. Σε κατάσταση ανάγκης, ακριβώς. Δεν μπορεί και σίγουρα θα βρεθεί καταρχήν κατηγορούμενος και μετά θα πρέπει να αποδείξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Γιατί τα έχουν τα όπλα τότε, δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Να σας πω κάτι. Διακοσμητικά τα από αστυνομική. Κυρία Καμπούρ, να σας πω κάτι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι πριν από ένα μήνα περίπου, 20 μέρες, ενώ κάποιοι άνθρωποι ήταν κρατούμενοι σε αστυνομικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής, ναι. Ο ένας δηλαδή ήταν δύο άνθρωποι που ένας, τρεις μάλλον, που αλληλομηνήθηκαν, ναι. Και ενώ ο αξιωματικός υπηρεσίας είπε είστε όλοι κρατούμενοι, ήμουνα εκεί στο τμήμα για να παράσχω συνδρομή στη δική μου την εντολίδα, την πελάτησά μου, ναι. Δηλαδή, ο ένας συγκατηγορούμενος και μηνιόμενος και μηνυτής ταυτόχρονα μπαίνω, έβγαινε στο τμήμα, έξω μέσα και κάποια στιγμή παρουσία του φρουρού στο αστυνομικό τμήμα, έχει γίνει καταγγελία γι' αυτό πριν από 15 μέρες από εμένα. Παρουσία λοιπόν του φρουρού που είχε στο χέρι του και στο νόμο του και κρατούσε το πολυβόλο αυτό, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο γιατί είχε παρκάρει με το αυτοκίνητό του, έβαλε την συγκατηγορούμενή του μέσα στο αυτοκίνητο, έκανε όπισθεν και έφυγε, δηλαδή δραπέτευσε, ενώ ήσαν και οι δύο κρατούμενοι. Παρουσία του αξιωματικού υπηρεσίας που έπαιρνε μέσα κατάθεση από τη δική μου την πελάτησα και παρουσία του φρουρού. Τι να πούμε από εκεί. Έκανε όπισθεν και έφυγε. Η Ελλάδα του 2018. Τι συζητάμε. Η Ελλάδα του 2018. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Και ασχολείται των εσωτερικών υποθέσεων γιατί έγινε και πώς έγινε. Τι ψάχνετε, δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε σε πολύ λίγο, κύριε.